Για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τιμοκατάλογοι με μειώσεις τιμών που κυμαίνονται από 5 έως 18%. Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο, ορισμένες βιομηχανίες τροφίμων έστειλαν στα σούπερ μάρκετ τιμοκαταλόγους με μειώσεις. Όχι μόνο ακύρωσαν τις αυξήσεις που είχαν προαναγγείλει, αλλά έκαναν και μειώσεις. Εγώ δεν νομίζω να έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή... Η κατάσταση είναι ίδια. Δυσκολία υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και όλοι κοιτάνε εκεί πέρα το να βρουν το πιο φθηνό, το πιο... για να βγάλουν τη μέρα τους. Οι μειώσεις αφορούν τόσο επώνυμα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ πρόκειται για προϊόντα των οποίων η πρώτη ύλη είναι κατά βάση εισαγόμενη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μειώσεις αναμένεται να δούμε στο ηλιέλαιο, που η τιμή του θα πέσει κατά 18%, το άραβο σιτέλαιο και τα χαρτικά 8%, τα εισαγόμενα κίτρινα τυριά, τα λευκά τυριά με εισαγόμενο γάλα, τα εισαγόμενα βούτυρα θα μειωθούν κατά 15%, ενώ το χοιρινό ολλανδικής προέλευσης κατά 5%. Ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, υπάρχει. Το οποίο φτάσαμε να τα σκεφτόμαστε όλα. Μα το βιτάμ, τη ζάχαρη, το αλεύρος, το γάλος. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει πρόβλημα γενικώς για τον κόσμο. Βεβαίως, παρά τις μειώσεις αυτές που αποτελούν αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, οι τιμές θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς τον προηγούμενο χρόνο τα ίδια προϊόντα είχαν ανατιμηθεί κατά 25 έως 35%. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου οι αρμόδιοι να παρουσιάσουν όλα τα ευρήματα των ελέγχων των τελευταίων 2 εβδομάδων.